Τι. Ξεκίνα. Θα μπώσαν όλα. Οχ. Γιατί θα μπώσαν όλα. Οχ, θα μπώσαν όλα, άστο. Γεια σας, καλά μου στριξόπουλα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό στα πλαίσια του 3AM Challenge. Τώρα θα μου πεις, ρε Μάγδα, τι είναι αυτό που μου λες τώρα, τι είναι το 3AM Challenge? Είναι μια σειρά δοκιμασιών οι οποίες γίνονται 3 ώρα το πρωί. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, ο καθένας επιλέγει τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, και εμείς με το Διονύση αποφασίσαμε να πάμε στο δάσος της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα σήμερα, 3 ώρα το πρωί. Τώρα το πόσο καλή ιδέα είναι αυτό, δεν ξέρω. Ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το δάσος, ότι είναι στοιχειωμένο, ότι έχουν γίνει διάφορες ετανεστικές τελετές και περνάει και ο Γκεστάρ, ξέρω εγώ. Έτοιμος. Έλα. Έτοιμος. Ναι, τα μπότια μου τα βάλω. Στο δωμάτιο. Καλά. Σας αφήνω για να προλάβουμε και το καραβάκι, να κάνουμε και τις τελευταίες ετοιμασίες και θα τα πούμε πάλι με την κάμερα στη διαδρομή. Γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουμε τις ετοιμασίες. Πάμε. Πάμε. Φεύγουμε. Πάμε. Τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει στη Σαλαμίνα και κάτι που ξεχάσαμε να σας πούμε και το θυμηθήκαμε και εμείς στο δρόμο είναι ότι στη Σαλαμίνα υπάρχει μια στοιχειωμένη βίλα ή αλλιώς βίλα Παναγιωτόπουλου, αυτή εδώ. Όντως φαίνεται πάρα πολύ στοιχειωμένη όταν την βλέπεις βράδυ. Φαίνεται creepy. Εγώ την είχα επισκεφτεί αυτή τη βίλα πριν 10 χρόνια περίπου. Τώρα βέβαια, αν δείτε, δώσουμε λίγο το κινητό σε μένα. Αν δείτε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, κάπου εδώ έχει. Δεν βλέπετε το δάχτυλο μου, το βλέπετε. Λοιπόν, κάπου εδώ. Έχει σειρματοπλέγματα και πέρα. Την έχουν πάρει, την έχουν αγοράσει καινούργιοι ένικοι, κάτοικοι, τι, πώς λέγονται. Αγοραστές, τέλος πάντων την έχουν αγοράσει. Την αγοράσανε ή είναι να την αγοράσουν. Την έχουν αγοράσει νομίζω γιατί έρχονται ήδη και κάνουν εργασίες μέσα. Γιατί νομίζω ότι πολίτη δεν πρέπει να το έχουν βγάλει. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εδώ πέρα είχε ακουστεί ότι η βίλα αυτή είναι στοιχειωμένη για πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, ότι έχει βρεθεί μέσα βιβλίο μαύρης μαγείας. Και συνήθως όταν φυσάει άνεμος ακούγονται, λέει, φωνές. Βέβαια αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με πολλούς τρόπους, ότι μπορεί να κάνουν διάφορα έπιπλα μέσα θόρυβο, διάφορα σπασμένα αντικείμενα, οτιδήποτε, γιατί μέσα η βίλα αυτή έχει αντικείμενα. Το πιο απλό θα σου πω εγώ, χαραμέντα στα παράθυρα και ακούγεται λες και ουλιάζει ο άλλος. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα με το αυτοκίνητο λίγο να την τραβήξει η Μάγδα, να δείτε στο περίπου, δεν θα βγούμε έξω. Είναι πάρει λίγο το κινητό. Περίμενα να τον κάνουμε τον άθλο. Και να δείτε λίγο τη βίλα πως είναι. Εγώ την είχα επισκεφτεί πιο παλιά. Είχα μπει μέσα αλλά πρωί. Έχει μέσα κανονικά βιβλιοθήκες, τα πάντα. Είναι ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο. Δείτε το. Φαίνεται. Φαίνεται. Φανταστείτε τώρα εκεί πάνω. Ωραία, creepy που φαίνεται. Βλέπεις πόσο creepy είναι. Φαίνεται πολύ ανατριχιαστική. Να βρεθεί κάτι. Καμιά μορφή. Εν τω μεταξύ, φαίνεται και η γυαλάδα από το τζάμι. Και είναι. Τι να σου πω. Και εδώ είναι είσοδος. Εδώ, παιδιά, λίγο. Είναι είσοδος. Περίμενε λίγο, δεν ξέρει. Είναι πολίτε. Το αυτό πουλάνε. Σου είπα ότι ακόμα δεν νομίζω ότι το έχουν δώσει. Α. Πολύτε. Νόμιζα ότι το είχαν αγοράσει γιατί ήδη έχουν βάλει σειρματοπλέγματα. Πιθανότατα, μάλλον υπάρχουν αγοραστές. Και παραδίπλα ακριβώς εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται στο κινητό, ναι. Είναι η είσοδος της βίλας η οποία έχει επίσης λουκέτο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Το λουκέτο δεν πολύ φαίνεται, είναι το χέρι σου καμιά λάδα. Για να δω, για να δω. Ωραία, κρύψαν δύο μάτια φαίνεται. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα λουκέτο, δεν φαίνεται τώρα. Και αυτή είναι η είσοδος της βίλας. Αυτά για εδώ πέρα το μέρος. Συνεχίζουμε για Φανερωμένη. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στη γνωστή Λεωφόρο Φανερωμένης. Την έχουν κάνει και χριστουγεννιάτικη, την έχουν στολίσει. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Είναι πολύ καλά, ναι. Πολύ γιορτινό. Μου θυμίζει λίγο Βόλο εκεί, την Ερμού. Την Ερμού, που την Ερμού. Στο Βόλο, ναι. Είναι πολύ ωραία. Και γενικά βλέπω, έχει κίνηση για βράδυ. Έχουμε δει ένα-δυο αυτοκίνητα. Εντάξει, κοίτα, και εμείς Σαββάτα αποφασίσαμε να έρθουμε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μην είχε κίνηση. Αλλά είναι και καλύτερη η ώρα αυτή, που δεν υπάρχει ψυχή γενικώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε Φανερωμένη και τα ξαναλέμε σε λίγο. Ανοίγουμε πάλι σε λίγο.
πλησιάζουμε φανερωμένοι και όπως βλέπετε ήδη έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει το όλο κλίμα. Δεν έχει πολλά φώτα η περιοχή. Να και ένας νυχτερινός φίλος. Ο Διονύσης υποφέρει λίγο στο τιμόνι. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Κρίμα, έπρεπε. Α, εδώ δεν είναι που κάποτε είχε ένα δέντρο και λέγανε ότι είχε εμφανιστεί φανερωμένη. Η Παναγία φανερωμένη. Ναι. Δεν το ξέρω. Λέγανε ότι, ναι, κάπου εδώ είχε ένα δέντρο στη μέση του δρόμου και όσες φορές είχαν πάει να το κόψουν, εμφανιζόταν η φανερωμένη και δεν τους άφηνε να το κόψουν. Κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Πάντως για την ώρα που έχουμε έρθει. Να, εδώ είναι, εδώ είναι. Εδώ που έχουν βάλει τις ταμπέλες. Α, ναι, 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 εδώ, εδώ. Εδώ ήταν. Και τώρα έχουν ξαναφυτέψει. Βλέπω άλλο δεντράκι καινούρια. Δεν ξέρω αν φάνηκε. Φάνηκε, το έγραψε λίγο. Λοιπόν, παιδιά που λέτε, έχουν ακουστεί πάρα πολλές ιστορίες. Όπως σας είπα και στο σπίτι πριν ξεκινήσουμε για τη φανερωμένη. Πως είναι στοιχειωμένοι, πως εμφανίζονται διάφορες μορφές το βράδυ. Είναι πολύ σκοτεινά και βλέπω ότι έχει λάμπες οι οποίες είναι σβηστές. Βασικά δεν έχει καθόλου φως. Καθόλου φως. Κοιτάξτε πόσο τρομακτικά είναι. Θέλει πολύ ανατριχιαστικό, δεν φαίνεται τίποτα. Δείξε λίγο δεξιά και αριστερά. Άστραψε. Δείξε λίγο δεξιά και αριστερά. Ναι, δεν φαίνεται τίποτα. Είναι πίχτρα σκοτά. Θα ανοίξω τα μεγάλα φώτα προβολής. Πάλι δεν το. Το βλέπεις. Είναι πίσω σκοτάδι. Εδώ το χέρι μου φαίνεται. Εδώ το χέρι μου. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι σκοτάδι. Πίχτρα. Φίλε, με τρόμαξε η πινακίδα. Είδα εδώ ένα άσπρο. Δείξε την ώρα λίγο σε κινητό. Κάτσε. Τι ώρα έχουμε έρθει. Τι ώρα έχει πάει. Δείχνει στο κινητό τα παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι, παιδιά, 3:20. Έχω ανοίξει τα μεγάλα φώτα και πάλι δεν φαίνεται πάρα πολύ. Τίποτα. Λοιπόν, πες για τις ιστορίες που λένε για εδώ πέρα. Έχουν υποθεί πάρα πολλές ιστορίες, γενικά, και για μορφές που εμφανίζονται να πετάνε στον αέρα. Και πιο συνηθισμένη ιστορία εδώ για φανερωμένη είναι εκείνη της γριάς, της μαυροντημένης. Εδώ καταρχήν μπορεί να δείξω. Φέρουμε το φακό μία. Δεν φαίνεται τίποτα. Φέρουμε λίγο το φακό. Περίμενε. Περιμένετε, παιδιά. Να δείξουμε. Να μπω λίγο εδώ πλάγιο. Είναι κρίμα. Θα μπεις. Όχι, εδώ θα το φακό. Αλήθεια τώρα. Ανακαχιάζομαι πάνω μου. Φίλε, δεν φαίνεται τίποτα στην κάμερα. Έχεις το τέτοιο. Κάτσε να έχω. Βάζω πρώτη να έχω μπροστά για να φύγουμε. Κλείνω το αυτοκίνητο. Λοιπόν. Βάζω φακό, λοιπόν, ανοίγουμε μεταξύ, φακό. Έχω ξεκινήσει τρεις φορές να πάω την ώρα. Ανοίξαμε φακό, δείτε. Περιμένετε, γιατί περνάει αυτοκίνητο. Μα λέγατε τι κάνει αυτοκίνητο τρεις ώρες. Δεν ξέρω, κάτσε. Βασικά κάτσε να ανοίξω παράθυρο. Ναι, ναι, γιατί καθρεφτίζει. Δες. Φίλε, δεν μου γράφει τίποτα, είπε φίλο. Περίμενε. Βλέπεις. Ωραία, δεν φαίνεται τίποτα. Μηδέν. Εντάξει. Πρέπει να κατέβει. Έχει πίσω σκοτάδι, τίποτα, μηδέν. Εδώ τα δέντρα φαίνονται. Δεν ξέρω. Εδώ. Ναι, τώρα εδώ φαίνεται. Το βλέπεις. Το βλέπετε το δέντρο, παιδιά, ναι. Που έχουμε το φακό. Είναι πολύ δύσκολο να φαίνεται. Δεν βλέπεις τίποτα. Τίποτα. Ένα αυτό που λένε πυκνό σκοτάδι. Φίλε, δεν βλέπεις τίποτα. Λοιπόν. Πες την ιστορία λίγο. Λοιπόν, έχουμε σταματήσει μέσα στο δάσος της φανερωμένης. Γιατί όσο προχωρούσαμε, κουνούσε πολύ το αυτοκίνητο και ήταν λίγο δύσκολο να γράφουμε και να μιλάμε ταυτόχρονα. Και κάπου εδώ να σας πούμε την κύρια ιστορία που κυκλοφορεί για το δάσος της φανερωμένης. Αυτή είναι εκείνη της μαυροντημένης γριάς. Ήταν ένα βράδυ, δύο παλικάρια τα οποία έτσαν με το αυτοκίνητο, κάνανε βόλτα, πιθανότατα. Από τη φανερωμένη περνούσαν. Ναι, περνούσαν μέσα από το δάσος. Και εμείς έχουμε έρθει πολλές φορές εδώ πέρα φανερωμένοι και έχουμε κάνει και εμείς βόλτα τέτοια ώρα. Όπως ήρθαμε και τώρα, πρώτη φορά, έτσι. Για να κάνουμε ένα horror video, ας πούμε. Βέβαια είναι πιο χώρο, πιο δύσκολο γιατί έχουμε φως τώρα εδώ μέσα. Δεν βλέπουμε έξω τίποτα. Εγώ προσπαθώ βασικά όσο μιλάει η Μάγδα να δω. Μη μας την πέσει και τίποτα. Οπότε είναι λίγο η κατάσταση creepy το ξημερώματα. Περνούσαν λοιπόν οι δύο αυτοί νεαροί μέσα από το δάσος φανερωμένη εκείνο το βράδυ και είδαν στην άκρη του δρόμου μια ηλικιωμένη
γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, βασικά, να περπατάει. Βασικά, σαν γιαγιούλα, σαν μοναχή, δεν ξέρουμε αν είναι ηλικιωμένη, δεν μπορούσαν να δουν μέσα στο σκοτάδι. Κοίτα, η ιστορία λέει αγριά, οπότε... Ναι, σαν μοναχή, βασικά, ναι, μια σαν αγριούλα. Ναι. Οπότε τη ρωτήσανε τα παιδιά αν είναι καλά, αν χρειάζεται να την πάνε κάπου, και εκείνη δεν μίλησε. Δεν τους απάντησε. Δεν τους απάντησε, και το φρικιαστικό της υπόθεσης είναι ότι την ώρα που τη ρωτούσαν, αυτή δεν τους κοιτούσε. Και μόλις σταματήσαν να τη ρωτάνε, γιατί τη ρωτήσανε δύο φορές, αυτή γύρισε και τους κοίταξε. Και τον ένα και τον άλλον. Και όταν κοίταξε, έχω χεστεί λίγο πάνω. Ναι, λέει, τους κοίταξε προσεκτικά, σαν να έψαχνε κάτι. Ναι. Κοίταξε τον πρώτο τον οδηγό, ο οποίος φορούσε σταυρό, και τον αγνώρισε σχεδόν. Και ύστερα γυρνάει και κοιτάει τον συνοδηγό, ο οποίος δεν φορούσε σταυρό, και του λέει: «Εσύ θα έρθεις μαζί μου». Ναι, σηκώθηκε σαν υπνοτισμένος και την ακολούθησε μέσα στο δάσος. Ναι. Και από εκεί και πέρα δεν τον είδανε ποτέ ξανά, λένε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Ναι, ισχύει αυτό. Επίσης προχωράω εγώ, κράτα λίγο το τέτοιο, προχωράω. Ναι. Να πάμε λίγο, νομίζω το μοναστήρι είναι ακριβώς λίγο πιο κάτω. Ναι. Και ένα άλλο σενάριο, μια άλλη ιστορία για τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ότι ήταν ένα παλικάρι με παπάκι, πάλι ξημερώματα. Ξημερώματα. Είναι παραλλαγή της ιστορίας της προηγούμενης. Ναι. Στην ουσία. Το οποίο ήταν με το παπάκι του και πέρναγε ξημερώματα 3 ώρα εδώ, αποφανερωμένη. Και καθώς περνούσε, είδε πάλι τη μαυροφορεμένη φιγούρα, τη γιαγιάκα αυτή. Την προσπερνάει για λίγο, αλλά κάτι μέσα του τον ενόχλησε. Δηλαδή, σκέφτηκε ότι δεν ήθελε να την αφήσει πίσω. Ναι. Και γυρνάει πίσω να δει τη γιαγιάκα, γιατί σταμάτησε λίγο παρακάτω αυτός, και η γιαγιάκα είχε εξαφανιστεί. Είχε εξαφανιστεί, δεν υπήρχε πουθενά. Και αυτός γυρνάει μπροστά. Γυρνάει μπροστά και λέει: «Οκ, μάλλον η ιδέα μου θα ήταν, δεν ξέρω. Έφυγε η γιαγιά, δεν ξέρω τι έγινε». Και συνεχίζει τον δρόμο του. Βάζει δηλαδή τη μηχανή μπρος, δεν ξέρω αν την είχε σβήσει βασικά, και προχωράει. Και καθώς προχωράει, αισθάνεται από πίσω του ένα γράπωμα. Και εμφανίζεται η γιαγιά επάνω στη σέλα, πίσω ακριβώς στο παλικάρι, και τον έχει αγκαλιάσει και του ψιθυρίζει στο αυτί, έχω ανατριχιάσει, και του λέει: «Αν δεν ήταν αυτός μαζί σου τώρα, απόψε θα σε είχα πάρει», του λέει. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Είναι πολύ γνωστή η ιστορία. Είναι πολύ γνωστή. Και τι συμβαίνει? Το παλικάρι χέστηκε πάνω του, έτσι. Είχε κοκαλώσει μπροστά. Η γριά εξαφανίζεται μετά από αυτό που του λέει. Και το παλικάρι, αφού συνειδητοποίησε ότι έγινε, γκάζωσε ακόμα περισσότερα και πήγε σπίτι. Την επόμενη μέρα λοιπόν, που φεύγει από το σπίτι, κατεβαίνει κάτω να πάρει το μηχανάκι. Δεν ξέρω, να πάει σε δουλειά, ποιος ξέρει. Νομίζω και... είχε πάει να βάλει βενζίνη. Δεν θυμάμαι. Νομίζω κάπως έτσι πήγαινε η ιστορία. Και ανοίγει τη σέλα. Ναι. Και μέσα υπήρχε το. Και μέσα στη σέλα υπήρχε εικόνα ενός Αγίου. Τώρα ποιος Αγίος ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι, υπήρχε η εικόνα ενός Αγίου. Και μάλιστα την εικόνα αυτή την είχε βάλει την προηγούμενη μέρα η μητέρα του. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και τι, αλλά λένε ότι ο Άγιος αυτός ευθύνεται για τη σωτηρία της ψυχής αυτού του παλικαριού. Για βάλε λίγο το κινητό, γιατί ναι, πλησιάζουμε νομίζω, κλείσε αυτό. Πλησιάζουμε τώρα το μοναστήρι της Φανερωμένης. Εδώ λένε πως είχε εμφανιστεί η γριά βασικά. Εδώ όντως. Ναι. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, δεν το ξέρω. Το διάβασα μέσα πριν έρθουμε, και έλεγε ότι εμφανίστηκε στο δρόμο απέναντι από το μοναστήρι της Φανερωμένης. Εδώ είναι η είσοδος του μοναστηριού. Οπότε κάπου εδώ λένε ότι εμφανίστηκε. Εδώ είναι το μοναστήρι. Εδώ είναι το μοναστήρι, παιδιά, είσοδος του μοναστηριού. Τα πρωινά είναι ανοιχτά, έτσι τώρα το βράδυ είναι κλειστά. Και από εδώ κάτω σκοτάδι. Από εδώ κλασικά. Εδώ κάτω είναι θάλασσα. Το λιμανάκι. Ξέρεις τι άλλο θέλω να πούμε? Τι? Δείξε μπροστά. Λοιπόν, στο δρόμο. Εδώ πέρα, εκτός από αυτό με τη γριά, έχει ακουστεί και ένα άλλο. Ότι έχουν ναι, γίνει εγκλήματα. Ναι, ναι. Και ναι, μάλιστα έχει γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έγκλημα, πολύ γνωστό, το 2011. Ασχολήθηκε και πολύ η Νικολούλη με αυτό. Ναι, είχε βγει και στις ειδήσεις. Είχε γίνει ένα διπλό φωνικό με ένα ζευγάρι.
Θυμάσαι πως θα λέγανε τα παιδιά? Θυμάμαι τον νεαρό που τον λέγανε Γιώργο. Εγώ θυμάμαι την Νατάσα. Μπράβο, πάλι καλά. Νατάσα ή Αναστασία? Νατάσα. Δεν θυμάμαι νομίζω. Να σου πω καθόλου το όνομα της κοπέλας. Η Αναστασία ή Νατάσα νομίζω τη λέγανε. Είχε γίνει διπλό φωνικό. Κάτι πεζότανε με ένα ερωτικό τρίγωνο, κάτι περίεργο. Και τα παιδιά αυτά είχαν δώσει, αυτός ήταν 28 χρόνων νομίζω, και η κοπέλα είχε και παιδί. Ναι, είχε μια κορούλα. Και από ό,τι κατάλαβε είχε παιχτεί ένα τρίγωνο. Αυτή ήταν με τον έναν από την παρέα, γιατί δουλεύανε μαζί στο ίδιο μαγαζί. Αυτή τα είχε φτιάξει με έναν από την παρέα, τον είχε χωρίσει. Δεν ξέρω με ποιον έκανε παιδί. Και μετά τα φτιάξε με το άλλο το παλικάρι, πώς το είπες. Με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο, ο οποίος ήταν υπαξιωματικό στο πολεμικό ναυτικό. Και είχαν δώσει ραντεβού εδώ πέρα στην φανερωμένη με την ομάδα για ξεκαθάρισμα, ερωτικό ξεκαθάρισμα. Με ποιον θα πας και τα λοιπά. Θα μπώσαν όλα. Όχ. Γιατί θα μπώσαν όλα? Όχ, θα μπώσαν όλα, άστο. Λολ. Παιδιά, το βλέπετε? Το μπλε τι είναι? Αυτό το μπλε που βλέπετε δεν το βλέπουμε εμείς. Μπροστά μας τίποτα. Φίλε, έχω χειστεί πάνω μου. Είναι τα φώτα και κάτω και κάνουν λάμψη. Όχι, όχι. Το μπλε αυτό. Κάτσε. Βάλ το χέρι μπροστά να δεις αν φεύγει. Το βλέπετε το μπλε? Αυτό δεν είναι φως, παιδιά. Φίλε, δεν εστίαζε με την. Εστίασε. Εστίασε. Έλα, τα φώτα ήταν από μακριά. Όχι, ρε, αποκλείεται. Μην μου λες τέτοια, τώρα έχω ανατριχιάσει φουλ. Λοιπόν, κάτσε να σταματήσω λίγο. Γιατί είμαστε και στο δρόμο. Εδώ πέρα δεν τη σέβαμε στην πέση τίποτα. Κοίτα, ανοιχτά είναι, δεν νομίζω να βγει κάτι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, είχαν δώσει ραντεβού για ερωτικό ξεκαθάρισμα. Και εκείνο το βράδυ, το 2011, πες το. Ή ήταν ερωτικό ξεκαθάρισμα, ή απλά είχαν βγει ραντεβού με την κοπέλα και τους την πέσαν οι άλλοι τρεις. Γιατί νομίζω αυτό. Όχι, είχαν δώσει ραντεβού, εγώ ξέρω. Με βάση τις πηγές που γράψανε. Ναι. Είχαν δώσει ραντεβού. Και. Αν έχει δώσει ραντεβού με την κοπέλα. Όχι, είχαν δώσει ραντεβού μεταξύ τους, νομίζω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τους δολοφονήσαν εκείνο το βράδυ. Από την ομάδα, ο ένας. Έχει θολώσει και το τζάμι. Από την ομάδα, ανοίγω και φλάς. Από την παρέα αυτή, δουλεύανε και στο ίδιο κλαμπ. Από την παρέα αυτή, αυτός που είχε προηγούμενο σχέση με την κοπέλα, έριξε μία σφαίρα στο νεαρό αυτό να είναι, και στη συνέχεια, στην προσπάθεια της κοπέλα να φύγει, σκότωσε και την κοπέλα. Ναι, γιατί λένε πως βρέθηκε κοιλίδα αίματος μετά μέσα στο δάσος, κοντά σε κάποιο πηγάδι. Καλά θυμάμαι την ιστορία? Όχι, και βρέθηκε, όχι, και το σκουλαρίκι. Όχι, όχι, βρέθηκε στο αυτοκίνητο η κοιλίδα αίματος βρέθηκε. Το αυτοκίνητο, ναι, ήταν. Έτσι βρήκαν το φωνικό. Γιατί τα σώματα δεν βρέθηκαν εκεί. Βρήκανε το σώμα του παλικαριού και το σώμα της γυναίκας είχε χαθεί, ναι, για πολλά χρόνια. Το θυμάμαι αυτό. Είχε χαθεί το σώμα της κοπέλας για πολλά χρόνια. Και αυτό το γεγονός έπειτα από 10 χρόνια ανακαλύφθηκε. Βλέπετε? Ό,τι πετάγεται. Πετάγομαι σε φάση. Τι είναι αυτό? Βλέπετε? Τι είναι αυτό? Το ότι ακόμα και το στο σκοτάδι όλα μεγενθύνονται. Τέλος πάντων, μετά από 10 χρόνια η κοπέλα ήταν άφαντο το σώμα της κοπέλας. Και τόσα χρόνια νομίζω ξανά άνοιξε η υπόθεση και ξεκινήσαν εδώ πέρα στην περιοχή να κάνουν έλεγχο και έρευνες, ναι. Και κάποια στιγμή φέρανε δίτες, γιατί είναι η θάλασσα δίπλα, άμα δείξει λίγο φαίνεται. Τώρα με το σκοτάδι δεν νομίζω. Λοιπόν, από εδώ πέρα δεν βλέπετε κάτι, ωραία. Κάνανε έρευνα εδώ πέρα και φέρανε δίτες και ψάχνανε μία τη θάλασσα και κάποια πηγάδια που έχει εδώ εφανερωμένη, κάποια παλιά πηγάδια. Λοιπόν, σταματήσαμε και βάλουμε και την κάμερα. Ναι. Και ένας δίτης λοιπόν βούτυξε ένα πηγάδι που έχει εδώ υφανερωμένη, δεν ξέρουμε που είναι. Και καθώς βούτυξε το πηγάδι ξέρετε έχει βάθος μέσα. Ναι. Βούτυξε αυτός βαθιά και τούρθανε παιδιά τα πόδια της κοπέλας στο πρόσωπο, στη μάσκα. Και ήταν το πτώμα της κοπέλας μετά από 10 χρόνια, βέβαια σε σύψη.
αλλά αναγνωρίστηκε μετέπειτα με DNA ότι ήταν η κοπέλα και την είχα πετάξει, παιδιά, στο πηγάδι. Δεν ξέρω αν την είχαν κόψει και κομμάτια, γιατί νομίζω βρήκε μέλη της κοπέλας. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει κιόλας η ιστορία, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αυτό ακούστηκε κάπου στα πεταχτά. Έχει ακουστεί αυτό στα πεταχτά. Αλλά κάτι σίγουρο δεν έχει βγει. Δηλαδή, ναι, ναι, στις ειδήσεις που διαβάσαμε, δεν αναφέρω ότι έχουν βρεθεί. Δεν αναφέρω ότι έχει βρεθεί το σώμα της κοπέλας ακόμα. Όχι, όχι, κανένας δεν το έχει αναφέρει. Αυτό κάπου το διαβάσαμε και ότι βρέθηκε τελικά. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Εντάξει, να ανοίξω λίγο από το παράθυρο. Περνάνε βέβαια κάποια αυτοκίνητα, μια στο τόσο, αλλά η ησυχία που έχει είναι νεκρική. Και το σκοτάδι επίσης που έχει είναι θανατηφόρο. Πολύ ησυχία. Δείξε λίγο μπροστά. Μας βασικά σου μυρίζει κάτι. Εδώ. Μυρίζει σαν να έχουν περάσει κατσίκια. Σαν να έχουν περάσει κατσίκια. Δεν έχει εδώ το μοναστήρι διάφορα. Σαν να έχουν περάσει κατσίκια. Α, του μοναστηριού μπορεί να είναι. Το μοναστηριού παίζει να είναι. Ναι. Αλλά το μέρος, παιδιά, είναι πολύ κρυπή. Βέβαια, εμείς είμαστε στον δρόμο τώρα. Άμα δείτε από εδώ πέρα, δεν μπορούμε να σας δείξουμε. Δεν φαίνεται κιόλας. Τι... Έχει ολόκληρο δάσος. Ναι. Από εδώ. Είναι γεμάτο το μέρος δάσος. Δεν είναι τόσο πυκνό, αλλά είναι δάσος. Α, ξεχάσαμε να πούμε ότι έχουν γίνει και τελετές εδώ πέρα στη Φανερόνη. Α, ναι, είναι πολύ γνωστό ότι γινόντουσαν τελετές μαγείας. Και ότι είχαν δει και οι σατανιστές. Το εκκλησάκι, τι είχαν βρει και το εκκλησάκι, το διάβασες? Το εκκλησάκι δεν το διάβασα. Λοιπόν, το είδες πολύ στα πεταχτά, ναι, ότι υπάρχει ένα εκκλησάκι. Ένα εκκλησάκι το οποίο έχει ανάποδο σταυρό μέσα. Και κάνανε εξορκισμούς εκεί μέσα, λένε. Και κεριά υπήρχαν και κομμάτια από χαρτιά Σολομονικής. Τι? Τα ακούτε? Είναι αυτό. Άκουσες κάτι? Μόνο εγώ το άκουσα τώρα. Εννοούσα. Σουτς. Απλά ακούμε κάτι εδώ, δεν ξέρουμε γιατί, αν έχει εδώ το δάσος κανένα ζώο. Τα ακούτε? Από εκεί, από πού ακούγεται? Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται και τίποτα. Εσύ, τα ακούς? Ναι. Σαν παιδιά, ακούγεται σαν ουλιαχτό γυναίκας. Ισχύει. Μήπως να κλείσουμε το φλάς? Φίλε, είναι ιδέα. Μήπως τα... Μη μου λες τέτοια. Ακούω τέτοιο, ακούω... Ρε εσύ, μήπως να κλείσω το φως. Ναι, κλείσω φως. Το φως. Παιδιά, περιμένετε να κλείσω το φως. Δείξε μπροστά. Περίμενε. Έλα, τη γύρισα μπροστά. Λέει, δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε σταματήσει γιατί ακούγεται εδώ και αρκετή ώρα κάποιες φωνές. Αλλά ακούγεται σαν να είναι από γυναίκα. Δεν νομίζω να κάνει ζώο έτσι, ρε φίλε. Μπορεί να είναι ζώο, βέβαια. Αλλά ακούγονται από εδώ μπροστά και από εκεί. Από εκεί. Βέβαια, μέσα στον δρόμο εμείς. Εγώ έχω αυτοκίνητο ανοιχτό τώρα. Άμα γίνει τίποτα, θες να πάμε να ρίξουμε ματιά εδώ μπροστά? Δεν φοβάσαι. Και άμα γίνει, να φωνάξουμε αστυνομία, αν είναι. Μην ξεφτυλιστούμε, μόνο και να κάνω ζώο. Να πεταχτώ μία μέχρι εδώ. 5 μέτρα. Δεν ξέρω. 5 μέτρα. Κάτσε να. Να πάρω και το σιδερικό. Δείξε λίγο, δείχνει τίποτα. Τράβα κάμερα, μην πιάσουμε τίποτα. Το βλέπετε, έχουμε ανοίξει το... Κάτσε να πάω μία βόλτα, περίμενε. Λοιπόν, βγαίνω, ε. Μην απομακρυνθείς. Όχι ρε, εδώ μπροστά μόνο. Εντάξει, έχει και τα φώτα, φαίνεσαι λίγο, περίμενε.
Το πιστεύω αυτό που κάνει. Θα ετοιμάσω εγώ κάνα τηλέφωνο. Πάρω από μια αστυνομία. Τι? Όχι. Εγώ ετοιμάζω εδώ το 100 να είναι έτοιμο. Μην τυχόν γίνει καμιά στραβή και τρέχουμε. Καλά έχω να τριχιάσω όσο δεν πάει. Το ακούω, το ακούω. Από εκεί ακούγεται τελικά που έλεγε. Τι! Δεν κάτι. Δεν φαίνεται και κάτι. Φαίνεται κάτι. Χωρίς καβαλές. Τραγούδες, χωρίς καβαλές. Τραγούδες, στο καλό. Αυτό που κοροϊδεύουμε, ναι. Που λέμε ότι βλέπεις όρμπ και κάτι τέτοια, ναι. Δεν θα σου κάνω σταυρό, σου μιλάει ειλικρινά. Ναι, μου λες, δεν γίνεται κάτι, νομίζω σου περνάει. Σου λέω ειλικρινά, κάτσε να φύγουμε. Ξεκίνα. Κάτσε. Αυτά που κοροϊδεύουμε στα βίντεο που βλέπουν τα όρμπ. Τα όρ που βλέπουνε, είδα όρ, δεν θα σου κάνω το σταυρό. Στο λέω ειλικρινά, είδα μπροστά μου όρ. Και όχι μικρό, ναι, και ήταν και δεν είχε σχηματισμό σφαίρας. Είχε άμορφο, ήταν άμορφο τελείως. Δεν είχε σχήμα. Έχω να τριχιάσει όσο δεν πάει. Άκουγα φωνή. Άκουγα καταρχήν τα ρουλιαχτά, τα άκουγες καθόλου. Τα άκουγα, κανονικότατα τα άκουγα. Αλλά είδα, όχι μορφή, όχι σαν όρμπ, αλλά χωρίς σχήμα. Πώς θα το, σαν τσαρακωμένο χαρτί, στη μορφή, πώς είναι το φάντασμα, αυτά που κοροϊδεύουμε. Κάτι παρόμοιο. Κάτσε λίγο, πάρε, δεν έχει λακκούβα. Ωραία, λακκούβα και κακό. Κλείσε λίγο το κινητό, κλείσε. Ναι, ναι. Κλείσε.